Καλησπέρα, Μελίνα. Όλα καλά? Καλησπέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Ναι, αλλά προσπαθούμε. Καλύτερα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Νομίζω, ναι, λίγο σήμερα. Σήμερα. Ναι. Εσείς καλά? Καλά. Έτσι νομίζω. Χαίρομαι. Βλέπω και την Κατερίνα. Σου. Σας ταλαιπωρήσαμε σήμερα. Το κάναμε κατ' εξαίρεση το μάθημα, το κάναμε διαδικτυακά. Και έτσι κάποιοι συνάδελφοι, τώρα είδα την κυρία Ξινού, ήρθαν στο αμφιθέατρο και τους ταλαιπωρήσαμε. Άλλη φορά θα κοιτάμε να μην κάνουμε εξαιρέσεις και να γίνονται όλα τα μαθήματα και στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής και διαδικτυακά. Συγγνώμη για όσους ταλαιπωρήσαμε. Καλησπέρα, κύριε Χρυσόπουλε. Γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σε όλους μας. Σε όλους μας. Έλεγα για εσάς ότι σας ταλαιπωρήσαμε. Δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Όχι, πώς κανένα πρόβλημα. Κατ' εξαίρεση το κάναμε διαδικτυακά αυτό, επειδή υπήρχαν νοσούντες και άλλη φορά θα κοιτάμε να αποφεύγουμε τις εξαιρέσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι ο καθένας μαθαίνει σε μια ρουτίνα και μετά μπερδεύεται. Οπότε. Δεν πειράζει. Απλά θα τον συμπληρώσουμε. Ναι, ναι, τον έψα, γι' αυτό επιστρέψαμε γρήγορα. Ωραία. Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω είναι ώρα να αρχίσουμε, αφού αρχίζουμε και 10, να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους που είναι σήμερα όλοι εξ αποστάσεως, αφού κατ' εξαίρεση γίνεται μόνο διαδικτυακά η σημερινή μας συνάντηση. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας από την επόμενη φορά. Και να προχωρήσω αμέσως στο θέμα μας. Η ομιλήτριά μας σας είναι γνωστή, φαντάζομαι. Η κυρία Μελίνα Κοσμίδου είναι επιμελήτρια στο Θεαγένειο και το αντικείμενό της είναι η ογκολογική απεικόνηση. Και αυτό όχι μόνο επειδή οι συνάδελφοι του Θεαγενείου έχουν φανώς αυτή την κατεύθυνση και αυτή την ενασχόληση και αυτή την αυξημένη εμπειρία που θέλουμε και εμείς να τη μοιραστούμε, αλλά πλέον η κυρία Κοσμίδου έχει τίτλο Μάστερ στην ογκολογική απεικόνηση, ένας λόγος παραπάνω που αποδεικνύει τον εστιασμό της. Το θέμα αφορά το καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου στην ανώτερη εποχητευτική οδό του ουροποιητικού και θα εστιαστεί κυρίως στο ρόλο της αξονικής τομογραφίας, στη διάγνωση και στη μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Κύριε Μελίνα, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την εισήγηση. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους καθηγητές, κύριο Χρυσόπουλο και κύριο Χατζητάκη, για την τιμητική πρόσκληση σε αυτά τα μαθήματα, τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά από άποψη εκπαιδευτική, του ακτινολογικού εργαστηρίου του ΑΧΕΠΑ. Δυστυχώς, η δική μου κατάσταση υγείας, όπως μάλλον όχι μόνο η δική μου, δεν επιτρέπει να βρεθούμε στην αίθουσα των μαθημάτων σήμερα. Δυστυχώς, δεν μου επιτρέπει να έχω και μια καλή ροή στο λόγο, οπότε ζητώ λίγο την κατανόησή σας, ζητώ των προτέρων συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να είμαι κατανοητή στο χρονικό όριο της ομιλίας που μου δίνεται. Έτσι, περνώντας απευθείας στην παρουσίαση, να ρωτήσω λίγο, πατάω απλά σε screen. Τι βλέπετε? Δεν σας ακούω. Ναι, εγώ τουλάχιστον βλέπω πολύ καλά. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν. Ένα λεπτάκι να κατεβάσω τα. Ωραία. Η σημερινή λοιπόν ομιλία αφορά στον ρόλο της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου του μεταβατικού επιθυλίου της ανώτερης αποχετευτικής οδού του ουροποιητικού συστήματος. Το μεταβατικό επιθύλιο αποτελεί το 90% του ουροθυλίου, με ένα μόνο 10% να αφορά στο πλακώδες επιθύλιο, επιμένως αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ουροθυλιακών καρκίνων. Οι αμυγείς μορφές δεν είναι συχνές, ενώ οι μεικτού ιστολογικού τύπου νεοπλασίες συχνά αποτελούν υψηλού βαθμού κακοήθειας όγκους και έχουν χειρότερη πρόγνωση.
Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αφορά στο καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ένα μόνο 5 με 10% προσβάλλει το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα και αυτό σε μια αναλογία 2 προς 1 όσον αφορά την πίελο έναντι του ουρητήρα. 2/3 των τύπων είναι διηθητικής μορφής σε αντίθεση με το 15 έως 25 μόνο της εκατό των διηθητικών μορφών του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Η υποτροπή συμβαίνει συχνά στην ουροδόχο, πολύ λιγότερο συχνά ετερόπλευρα στον νεφρό ή στον άλλο ουρητήρα, ενώ ένα 5% αφορά σε μετάχρονο σιαή μετά από κυστεκτομή για σιαή ουροδόχου κύστεως. Άνδρες και κυρίως ηλικίες 70 έως 90 ετών είναι οι πιο συχνά προσβαλλόμενοι, ενώ σημαντικούς παράγοντες κινδύνου αποτελούν το σύνδρομο Lynch, η ενδυμική νεφροπάθεια των Βαλκανίων, η επαγγελματική έκθεση σε αρωματικές αμήνες και το κάπνισμα. Αυτά τα στοιχεία, αλλά και κάποια ακόμη κυρίως της βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου, καθιστούν να πλέον αυτό τον όγκο του ανώτερου ουροποιητικού, αν και με κοινή προέλευση και με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον καρκίνο του μεταβατικού επιθελίου της ουροδόχου κύστης, σε διαφορετική πλέον οντότητα από τον τελευταίο. Και γι' αυτό το λόγο και τον αναπτύσσουμε ξεχωριστά σήμερα. Δεν θα σταματήσω στη σταδιοποίηση την οποία όλοι μπορούμε να βρούμε οπουδήποτε και αντιστοίχως η επικαιροποιημένη τριτοβάθμια βαθμονόμηση κατά χού του 2016 δεν έχει ριζικές αλλαγές συγκριτικά με εκείνη του 2004 και οι οποίες και οι δύο βασίζονται σε εκείνη του 1973 σε δεδομένα από το καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία τελικά είναι να κρατήσουμε στο μυαλό μας το τι πρέπει να εντοπίσουμε στη σταδιοποίηση. Και αυτό είναι η διήθηση του μυϊκού τυχώματος, δηλαδή το TAF2 στάδιο. Γιατί είναι τόσο σημαντική η σταδιοποίηση? Γιατί καταρχήν το στάδιο του όγκου και κατά δεύτερον βάση των μελετών ή βαθμονόμηση κατά χού είναι οι πλέον προγνωστικοί παράγοντες στους ασθενείς με καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου της ανώτερης αποχετευτικής οδού. Με τους όγκους TAF2, TAF3 να φτάνουν σε λιγότερο από 50% ποσοστό πενταετούς επιβίωσης και το ποσοστό αυτό μειώνεται δραματικά σε λιγότερο από 10% σε καρκίνους του TAF4 σταδίου. Επιπλέον, βάσει των μελετών, η σταδιοποίηση, το στάδιο το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της βιοψίας από διαγνωστική ουρητροσκόπηση, αδυνατεί ακόμη και σήμερα να έρθει σε πλήρη συντονία με το στάδιο από το χειρουργικό παρασκεύασμα, ενώ αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε στη βαθμονόμηση, η οποία βάσει κάποιων μελετών στο χειρουργικό παρασκεύασμα η επιτυχία ήταν μόνο σε ποσοστό 78 έως 92%, ενώ βάσει κάποιων άλλων μελετών η βαθμονόμηση μειώνεται ακόμη, αυτή η αντιστοιχία μειώνεται ακόμη περισσότερο σε ποσοστό και μάλιστα αυξάνει το ποσοστό υποβαθμονόμησης των όγκων έως και 15%. Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιοι ασθενείς είναι χαμηλού κινδύνου και ποιοι είναι υψηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου ασθενείς είναι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν υδρονέφρωση, όταν η βλάβη είναι μεγαλύτερη των 2 εκατοστών, όταν υπάρχει πολυαισθητιακή νόσος, όταν ο όγκος είναι υψηλού βαθμού κακοήθειας στην κυταρολογική ούρον ή στη βιοψία, όταν έχει προηγηθεί μια ριζική κυστεκτομή σε όγκο υψηλού βαθμού κακοήθειας στην ουροδόχο κύστη, καθώς επίσης και σε μεικτού τύπου βλάβες. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί ανάλογα με τη χαμηλή υψηλή επικινδυνότητα καθορίζονται οι θεραπευτικές επιλογές των ασθενών. Με το βασικό ερώτημα που προκύπτει να είναι ποιοι ασθενείς τελικά είναι αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από χειρουργική διατήρηση του νεφρού. Και οι ασθενείς αυτοί είναι οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου και οι μονόνεφροι ασθενείς. Έτσι, όταν θα φτάσει στον θεράποντα ουρολόγο ένας ασθενής με συμπτώματα ή υπόνοια, που θέτουν υπόνοια καρκίνου του μεταβατικού επιθυλίου,
ξεκινά ένας κυκαιώνας διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση και την ιχνηλάτηση της πιθανότητας αυτής. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο διαγνωστικά και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό εξετάσεων από τις οποίες, στις οποίες εμπίπτουν τόσο οι απεικονιστικές εξετάσεις όσο και η κυσταιοσκόπηση, η κυταρολογική ούρων, η ουρητηροσκόπηση με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο. Από τις διαγνωστικές εξετάσεις τις απεικονιστικές και σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, η αξονική τομογραφία με πρωτόκολλο ουρογραφίας, η πιελογραφία αλλιώς όπως ήθιστε να λέγεται, αποτελεί την σημαντικότερη εξέταση απεικονιστική και την εξέταση επιλογής στην διάγνωση αυτών των ασθενών. Ο συνδυασμός δε της αξονικής τομογραφίας με πρωτόκολλο ουρογραφίας με την κυσταιοσκόπηση, την κυταρολογική ούρων και την ουρητηροσκόπηση αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια της διάγνωσης του σταδίου. Είναι το πρωτόκολλο της εξέτασης. Υπάρχουν διάφορες επιλογές με κάποιες παραλλαγές στο πρωτόκολλο. Οι δύο βασικές και προτιμόμενες είναι οι εξής. Στην αρχή παίρνουμε μία λήψη από τα ενδιοφράγματα μέχρι και την ειδική σύμφυση χωρίς σκιαγραφικό. Στη συνέχεια χορηγούμε φάπαξ μία δόση συνήθως 100 με 120 ml σκιαγραφικού. Σαρώνουμε τον ασθενή στην παρεγχηματική φάπαξ. Περιμένουμε 8 λεπτά και στη συνέχεια το ξανασαρώνουμε στην απεκριτική φάση. Εναλλακτικά μπορούμε να δώσουμε το 30% της συνολικής δόσης, στη συνέχεια να περιμένουμε 7 λεπτά, να χορηγήσουμε το υπόλοιπο 70% του σκιαγραφικού και μετά την πάροδο 1,5 περίπου λεπτού να κάνουμε μία μονοσάρωση όπου επιτυγχάνουμε ταυτόχρονη παρενχηματική και απεκριτική φάση. Και οι δύο εξετάσεις και οι δύο παραλλαγές έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Το βασικό πλεονέκτημα της πρώτης, η οποία είναι και η προτιμόμενη, είναι η καλύτερη διακριτική ικανότητα στις διαφορετικές φάσεις και η καλύτερη ανάδειξη των μυραβών ενδεχομένως στις διαφορετικές φάσεις σκιαγράφησης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, το βασικό πλεονέκτημα είναι η μειωμένη δόση ακτινοβολίας που απορροφά ο ασθενής. Έτσι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε όγκους οι οποίοι αναπτύσσονται στον ουρητήρα, αυτοί εμφανίζονται με τρεις κυρίως μορφές. Πρωταρχικά μπορεί να εμφανιστούν ως ενδοαυλικές μάζες, όπως σε αυτή την περίπτωση, όπου βλέπουμε ένα ελεύθερο τμήμα του κατώτερου τμήματος του δεξιού ουρητήρα, ενώ σε ανώτερο επίπεδο εμφανίζεται μία ενδοαυλική μάζα, η οποία εμπλουτίζεται στην αρτηριακή φάση, στην παρενχηματική. Αυτό στην απεκριτική φάση απεικονίζεται το σέλιμα πλήρωσης στην αντίστοιχη περιοχή, ενώ στις ανασυνθέσεις, σε στεφανιές κυρίως τομές, όλα αυτά τα ευρήματα αναδεικνύονται πολύ καλύτερα, τόσο στην αρτηριακή όσο και στην απεκριτική φάση και επίσης έχει το πλεονέκτημα ότι αναδεικνύεται καλύτερα συνολικά η έκταση της βλάβης, η πολυπλοκότητα ενδεχομένως, καθώς επίσης και ο βαθμός επέκτασης εντός του αυλού. Μερικές φορές μπορεί να μην έχουμε μάζα και να έχουμε μόνο έναν εμπλουτισμό στο τείχωμα. Αυτό θα πρέπει όμως να είναι ένα εύρημα το οποίο θα πρέπει να είναι εστιακό. Δεν θα πρέπει να αφορά το συνολικό τμήμα του ουρητήρα και θα πρέπει να είναι ανώμαλη εστιακή πάχυνση. Αντιθέτως, όταν έχουμε, όπως σε αυτή την περίπτωση, ομότιμες παχύνσεις σε όλο συνήθως το μήκος του ουρητήρα ή ακόμη περισσότερο φωτερόπλευρα, αυτό εγείρει υπόνοια κυρίως φλεγμονής παρά καρκίνου. Φυσικά, οι δύο περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχουν, όπως σε αυτόν τον ασθενή, και τα ευρήματα θα πρέπει να αξιολογούνται αναλόγως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ συχνά, οι μη επανασυνθέσεις
καλύτερα από οποιασδήποτε άλλες 3D ανασυνθέσεις. Αναδεικνύουν εύκολα τις βλάβες στον ουτυπήρα. Δίνουν την επιλογή της περιστροφής έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη εκτίμηση και αξιολόγηση του τμήματων. Καθώς επίσης δίνει και τη δυνατότητα εκτίμησης μιας όχι τόσο εύκολα αναδεικνυόμενης υπερκείμενης διάτασης, ειδικά σε περιπτώσεις που είναι ακόμη πιο μικρή αυτή η διάταση, λόγω της συγκριτικής απεικόνησης με τον ετερόπλευρο ουρητήρα. Φυσικά, όλα αυτά που λέμε για τις μη επανασυνθέσεις θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα πάντοτε τις εικόνες πηγής. Σε άλλες περιπτώσεις, οι βλάβες μπορεί να είναι διαφορετικής μορφής, λίγο πιο επιπεδωμένες ή πολυαστιακές, όπως σε αυτή την περίπτωση. Εδώ φυσικά αναδεικνύονται πολύ καλύτερα στις στεφανιές τομές, σε οποιαδήποτε φάση. Βλέπουμε εδώ στην παρενχηματική φάση πόσο καλά αναγνωρίζονται οι παθολογικές περιοχές κατά μήκος διαφορετικών τμήματων του ουρητήρα, οι οποίες φυσικά στην απεκριτική φάση αναγνωρίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης. Μερικές φορές στην απεκριτική φάση υπάρχει ένα πρόβλημα με το πυκνό σκιαγραφικό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει το λεγόμενο beam hardening artifact και να υποκρύψει βλάβες, οι οποίες είναι κυρίως περισσότερο επιπεδωμένες ή πιο μικρές. Σε αυτές τις περιπτώσεις και πάλι οι μη πυκώνες με τη δυνατότητα της περιστροφής, της αξιολόγησης των τμήματων του ουρητήρα κατά μήκος, των στενώσεων και των διατάσεων, καθώς επίσης και τη συγκριτική μελέτη με τον ουρητήρα, δίνουν τη δυνατότητα αποφυγής τέτοιων λαθών. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του 2019, ο Χόγκα και οι συνεργάτες του μελέτησαν 6 απεικονιστικά ευρήματα στην αξονική πυρεογραφία και προσπάθησαν να τα συσχετίσουν με το στάδιο της νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου της ανώτερης αποχετευτικής οδού. Τι βρήκαν λοιπόν? Βρήκαν ότι τα πρώτα 3 πρότυπα απεικόνησης αντιστοιχούσαν σε όγκους που ήταν σταδίου ταυδίου και κάτω, ενώ τα 3 τελευταία πρότυπα απεικόνησης αντιστοιχούσαν σε όγκους μεγαλύτερους ίσους του ΤΑΦ3, με μια ευαισθησία και ειδικότητα, ειδικότερα για τους όγκους ΤΑΦ3, που άγγιζε το 85% περίπου και το 92,9% αντιστοίχως. Επομένως, βάσει των ανωτέρων, θα λέγαμε ότι σε αυτόν τον ασθενή, αυτού του είδους η απεικόνηση με την ανώμαλη τμηματική πάχυνση, τυχωματική και τις καρκινωτές προσεβολές, καθώς επίσης και αυτή η ανώμαλη παρυφής μάζα με τον εμπλουτισμό, αντιστοιχούν σε ΤΑΦ3 στα 2 ασθενή, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από την διήθηση του νεφρικού λίπους, καθώς επίσης και από την εκτεταμένη περιοχική λεμφαδενοπάθεια. Μερικές φορές χαμηλού βαθμού κακοήθειας όγκοι, οι οποίοι είναι αργά εξελισσόμενοι, όπως σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δημιουργήσουν χρονίου τύπου αποφράξεις, οι οποίες τελικά σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή θα φτάσουν να δημιουργήσουν έναν υδρονεφρωτικό σάκο. Σε άλλες περιπτώσεις, καρκίνοι οι οποίοι είναι μεγαλύτερου μεγέθους, καταλαμβάνουν πλήρως τον αυλό και είναι περισσότερο επιθετικής μορφής, δημιουργούν επίσης σημαντικού βαθμού διάταση του υπερκείμενου τμήματος του ουρητήρα και της πιέλου, καθώς επίσης και των καλύκων, με το φαινόμενο που ονομάζεται ογκοκάλικες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε αφορά την πρώτη είτε τη δεύτερη, η υδρονέφρωση σταδίου μεγαλύτερου βαθμού μεγαλύτερου του τρίτου αποτελεί και στις δύο περιπτώσεις παράγοντα υψηλής επικινδυνότητας και σίγουρα πτωχής πρόγνωσης.
Όταν οι βλάβες αναγνωρίζονται στο επίπεδο της πιέλου, αυτές συνήθως είναι πυκνότητας μαλακών μορίων, με έναν όχι και τόσο έντονο εμπλουτισμό, στην πίελο ακόμη περισσότερο από ό,τι στον ουρητήρα. Μερικές φορές μπορεί να έχουμε αυτήν την εικόνηση του περισσότερου έντονου εμπλουτισμού, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Και σίγουρα και σε αυτή την περίπτωση, περισσότερο ακόμη και από την περίπτωση του ουρητήρα, οι βλάβες στην νεφρική πίελο αναδεικνύονται πολύ καλύτερα στην διαμόρφωση του παραθύρου και με τις τεχνικές διαμόρφωσης του παραθύρου και με τις τεχνικές MIP στην απεκριτική φάση. Αυτή η όγκη της νεφρικής πιέλου, ανάλογα και με το μέγεθός τους, εκτός από την υδρονέφρωση, μπορούν να προκαλέσουν στους κάλικες παραμόρφωση ή ακόμη και αποκοπή όταν οι μάζες είναι μεγάλες, το οποίο σε μας φαίνεται ως μια απουσία έλλειψης και αγράφησης των αντίστοιχων καλύκων. Μεγάλες τυλωματώδεις μάζες της νεφρικής πιέλου πολλές φορές εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό πρότυπο των καλύκων και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το steep sign, δηλαδή μία πιτσιλωτή απεικόνιση των κατεστραμμένων καλύκων που δεν είναι τίποτα άλλο από την κατακράτηση τμήματος σκιαγραφικού μέσα στις θηλές των καλύκων που πιάνονται από την ευμεγέθη τυλωματώδη μάζα. Ενώ μερικές φορές τα πράγματα είναι ιδιαίτερα εμφανή και δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά, δυστυχώς τις περισσότερες φορές καλούμαστε να δούμε αμβληχρά ευρήματα, όπως μία απλή πάχυνση, εμπλουτισμό και πάχυνση στην αντίστοιχα επικριτική φάση του τμήματος που προσβάλλεται από τον καρκίνο. Επαναλαμβάνονται ότι θα έπρεπε να είναι κάτι εστιακό και όχι ομότιμο ούτε στο καθολικό μήκος του ουρητήρα. Επιπλέον, ένα άλλο σημείο αμβληχρό είναι μια σχετική ρύπανση του περινεφρικού ή του περιουρητηρικού όταν αναφερόμαστε στον ουρητήρα λίπους, το οποίο δείχνει επέκταση και διήθηση ή ακόμη μια υπόπυκνη απεικόνιση, ελαφρώς υπόπυκνη απεικόνιση του νεφρικού παρενχήματος δίπλα σε κάλικα που μπορεί να προσβάλλεται από τη μάζα και αυτό να υποδηλώνει επίσης μια νεφρική επέκταση. Μια διήθηση προς το νεφρικό παρένχημα. Αυτά τα ευρήματα φυσικά είναι ευρήματα αμβληχρά, τα οποία όταν θα τα δούμε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα δηλώσουμε και εδώ τονίζω τη μεγάλη σημασία της ενέργειας μιας σωστής εξέτασης με ένα σωστό πρωτόκολλο στους σωστά καθορισμένους χρόνους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στην περίπτωση που θα έχουμε ταυτόχρονη περίπτωση φλέγμονη και υποτροπής της νόσου, όπως σε αυτόν τον ασθενή, όπου δεξιά έχουμε ευρήματα έντονης φλεγμονής του δεξιού ουρητήρα λόγω της μακροχρόνιας τοποθέτησης της νεφροστομίας, ενώ αντίθετα στον αριστερό, στο ετερόπλευρα αριστερά, βλέπουμε μία σαφή υποτροπή στο επίπεδο της εμφύτευσης του αριστερού ουρητήρα σε ηλιακή έλκα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το βασικό διαφοροδιαγνωστικό μας πρόβλημα όταν πρόκειται για μάζες της νεφρικής πιέλου είναι αν αυτές αφορούν σε καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου ή σε νεφροκυταρικό καρκίνο. Στοιχεία που βοηθούν στην διαφορική διάγνωση και θέτουν την υπόνοια υπέρ του καρκίνου του μεταβατικού επιθυλίου είναι το κέντρο της μάζας να βρίσκεται εντός των καλύκων και του αποχετευτικού συστήματος, η διατήρηση του περιγράμματος του νεφρικού παρενχήματος ακόμα και σε εκτεταμένες βλάβες, κάτι το οποίο βέβαια πολλές φορές μπορεί να είναι ισχυρά ενδεικτικό του μεταβατικού επιθυλίου, αλλά σε μικρές βλάβες νεφροκυταρικές μπορεί επίσης να έχουμε ακόμη διατήρηση του νεφρικού περιγράμματος. Η απώλεια των κυστικών και νεκροτικών περιοχών στον καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου, η απώλεια της θρόμβωσης των νεφρικών, καθώς επίσης και η επέκταση προς την πύελο ουρητηρική συμβολή. Όλα αυτά είναι κριτήρια που συνηγορούν υπέρ του καρκίνου του μεταβατικού επιθυλίου.
άλλες περιπτώσεις συχνά καλούμαστε να διαφοροδιαγνώσουμε ένα λέμφωμα, το οποίο θα μπορούσε να τεθούν κριτήρια υπέρ του λεμφώματος το θετικό ιστορικό, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, όταν απεικονίζονται μάζες, ακόμη και όταν αυτές είναι σε διαφορετικά επίπεδα και πολυεστιακές, έχουμε απουσία διάτασης της πιέλου και των καλύκων. Δεν υπάρχει υδρονέφρωση. Όπως σε αυτή την περίπτωση, με πολύ εκτεταμένη νόσο και τα ευρήματά μας μετά το τέλος της χημειοθεραπείας για αντιμετώπιση του λεμφώματος. Έτσι, συνοψίζοντας και φτάνοντας στο τέλος, θέλω να πω ότι η διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου της ανώτερης αποχετευτικής οδού του μεταβατικού επιθυλίου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την αξονική τομογραφία με ουρογραφία, την κυταρολογική ούρο, την κυστοσκόπηση, την ουρητηροσκόπηση και τη λήψη βιοψιών με ουρητηροσκόπηση. Έτσι, διαχωρίζονται οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου από αυτούς υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου χαίρουν μιας χειρουργικής διατήρησης του νεφρού και μπαίνουν φυσικά σε στενή αυστηρή παρακολούθηση, γιατί οι υποτροπές είναι δυστυχώς συχνές και σε αυτούς τους ασθενείς, ενώ οι υψηλού κινδύνου ασθενείς χρήζουν ριζικής νεφροουρητηρεκτομής, σύμπλην λεφαδενεκτομής και ενδεχομένως χημειοθεραπείας. Εφάπαξ εναλλακτικά μπορεί να δοθεί χορήγηση χημειοθεραπείας ενδοκιστικά. Τα ίδια πράγματα, με λίγες παραλλαγές, όσον αφορά στις θεραπευτικές επιλογές, όσον αφορά την εντόπιση του καρκίνου της προέχουσας μάζας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους λεμφαδένες και δεν θα πρέπει κυρίως να τους ξεχνάμε εμείς οι ακτινολόγοι τους λεμφαδένες, διότι θα πρέπει να γίνεται σε αυτούς τους ασθενείς λεπτομερής καταγραφή των λεμφαδένων, όχι μόνο αυτών που πιστεύουμε ότι είναι ξεκάθαρα προσβεβλημένοι, αλλά ακόμη και αυτών οι οποίοι δίνουν μια υπόνοια, ενδεχομένως όχι τόσο μεγάλου μεγέθους, αλλά ύποπτης μορφολογίας ή υπό του εμπλουτισμού. Γιατί σε αυτούς τους ασθενείς οι θέσεις ανάλογα με την εντόπιση του νεοπλάσματος είναι πολύ χαρακτηριστικές. Είτε πρόκειται για το άνω και μέσω τεταρτημόριο, είτε πρόκειται για το κάτω τεταρτημόριο του ουρητήρα. Και οι θεραπευτικές επιλογές είναι αντίστοιχες. Επομένως, θα πρέπει να γίνεται μια διεξοδική ανάλυση των λεμφαδένων. Το να υπερσταδιοποιήσουμε την νόσο δεν είναι τόσο βασικό όσο το να την υποσταδιοποιήσουμε. Επίσης, από τις μελέτες έχει φανεί ότι η λεμφαδενεκτομή είναι η πρακτική η οποία εφαρμόζεται στους ασθενείς μετά 3 και περισσότερο στάδιο. Επομένως, επίσης έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς μετά 3 σταδίου μπορούν να έχουν όφελος από τη λεμφαδενεκτομή, είτε αυτή η λεμφαδένεση ήταν μεταστατική, είτε όχι στο χειρουργικό παρασκεύασμα. Επιπλέον, η λεμφαδενεκτομή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καθορίζεται με βάση αυστηρά αυτά τα templates και όχι διαφορετικά. Και επίσης, και τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η λεμφαδενεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει τελικά στην επιλογή των ασθενών οι οποίοι θα έχουν όφελος από την επικουρική χημειοθεραπεία. Έτσι, με βάση όλα τα ανωτέρω, καταλαβαίνουμε ότι η αξονική τομογραφία και σε συνδυασμό αλλά και από μόνη της με το πρωτόκολλο ουρογραφίας σε αυτούς τους ασθενείς με καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου της ανώτερης αποχετευτικής οδού αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα, κυρίως στη διάγνωση, συμβάλλοντας όμως και στην σταδιοποίηση και ακόμη περισσότερο στην παρακολούθηση. Και επομένως, σημεία κλειδιά τα οποία θα πρέπει να επικοινωνούνται στον θεράποντα ουρολόγο όσον αφορά τη διάγνωση είναι πολύ συγκεκριμένα. Η σταδιοποίηση επίσης με ένα μεθοδικό τρόπο αναφοράς στον πρωτοπαθή όγκο, στους λεμφαδένες και στην ενδεχόμενη μεταστατική νόσου.
καθώς επίσης και στην παρακολούθηση, στην οποία θα πρέπει να επισημάνουμε οπισθοπεριτονεϊκούς λαμφαδένες, ετερόπλευρα όλο το ουροπητικό, χιλιακή υποτροπή ή ενδεχομένως απομακρυσμένες μεταστάσεις. Φυσικά το πρωτόκολλο εξέτασης είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να διοχετεύσουμε αυτή την πληροφορία στον θεράπευμα. Και με αυτά κλείνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Με μία ευχή θέλω να κλείσω. Ξέρω ότι είναι κοινότυπη για αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι είναι η μόνη που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίοδο. Να επιστρέψουν επιτέλους και να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοσμίδου. Ήταν πολύ αναλυτική η παρουσίασή σας. Μας δείξατε όλο το φάσμα των μικρών ευρημάτων και των αλλοιώσεων που πρέπει κανείς με λεπτομέρεια και προσοχή να αξιολογήσει για να φτάσει σε ένα σωστό συμπέρασμα, όχι μόνο προς τη διάγνωση, όσο και στη χαρτογράφηση του όγκου. Επομένως, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι σχετικά με όσα μας είπε η κυρία Κοσμίδου ή να προσθέσει κάτι ή ενδεχομένως να κάνει κάποιο σχόλιο? Όποιος θέλει μπορεί να κάνει unmute τον εαυτό του και να προχωρήσει. Μέχρι να υπάρξει κάποιος συνάδελφος, μας δείξατε τι πρέπει να προσέχει ο ακτινολόγος και μας τα καταγράψατε. Σε αυτή τη λογική έχει προταθεί κάποιο structure reporting, δηλαδή να είναι προετοιμασμένη η φόρμα της γνωμάτισης και ο ακτινολόγος να συμπληρώνει? Γιατί το structure reporting κερδίζει πολύ χρόνο ο ακτινολόγος, αλλά και κερδίζει γενικώς, γίνεται πολύ πιο δημοφιλές. Υπάρχουν χώρες που, και τμήματα ακτινολογικά που χρησιμοποιούν το structure reporting για την πλειοψηφία των παθολογικών καταστάσεων. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο ή έχει προταθεί από την ουροακτινολογική εταιρεία, την Ευρωπαϊκή εννοώ, κάποιο structure reporting για τη συγκεκριμένη μορφή όγκων? Δεν έχω υπόψη μου κάποιο ανάλογο template όπως είναι στον καρκίνο του ορθού ή στον καρκίνο του προστάτη, αλλά νομίζω ότι ήδη δουλεύεται πάνω σε αυτό ένα template όπως και σε άλλους καρκίνους, χωρίς όμως ακόμη να έχω βρει κάποια φόρμα από την ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία να έχει δοθεί μέχρι στιγμής. Γιατί μας περιγράψετε πολύ καλά ποια σημεία πρέπει να προσέχει κανείς και πραγματικά αυτά είναι και αρκετά, αλλά και είναι και δεδομένα. Πρέπει να τα προσέχει κανείς σε κάθε περίπτωση όγκου. Επομένως, ενδεχομένως στο μέλλον να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο? Ας προχωρήσουμε τότε στον συνάδελφο, τον κύριο Παπαγιάννη, που θα μας δείξει περιστατικά και στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία, αν κάποιο ερώτημα υπάρξει, να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Παπαγιάννη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας και από μένα. Σκοπός της ομιλίας μου είναι η παρουσίαση περιστατικών για τον καρκίνο του μεταβατικού επιθυλίου της ανώτερης αποχετευτικής οδού του ουροπητικού συστήματος. Στον πρώτο μας ασθενή, ο οποίος είναι θύλη 76 ετών, με CA ουροδόχου κύστης, το οποίο αφαιρέθηκε διουρυθρικά, προεξαμήνου και νεφροστομία δεξιά, υποβλήθηκε σε CTP ελογραφία λόγω επανεμφάνισης μακροσκοπικής αιματορίας. Από τις διαδευτικές λήψεις της φλοιομυελικής φάσης παρατηρείται στην αρχή μια υπόπυκνη απεικόνηση του άνου πόλου του αριστερού νεφρού και στη συνέχεια μια εμπλουτιζόμενη ενδοαυλική βλάβη και πολυεστιακή εντός της διατεταμένης νεφρικής πιέλου καθώς και των καλλικικών ομάδων με διατήρηση του περιγράμματος του νεφρού. Στην απεκριτική τώρα φάση παρατηρείται ότι η βλάβη προκαλεί απόφραξη και πολλαπλά ελλείμματα πλήρωσης και διάταση της άνω καλλικικής ομάδας και του αρχικού τμήματος του ουρητήρα, τα οποία απεικονίζονται καλύτερα σε coronal ανασύνθεση. Εδώ βλέπουμε και τις coronal ανασυνθέσεις, τις οποίες φαίνεται πολύ καλύτερα η διάταση της άνω καλλικικής ομάδας και το έλλειμμα πλήρωσης. Στη συνέχεια, από τον δεξιό τώρα νεφρό, παρατηρείται μια εστιακή διάταση και μικρή έκταση σε έλλειμμα πλήρωσης της νεφρικής πιέλου, το οποίο όμως αποδόθηκε στην παρουσία της νεφροστομίας. Και τέλος, ακολουθώντας τον δεξιό ουρητήρα, απεικονίζεται μια μικρού βαθμού διάταση και μια ομαλή ομότιμη πάχυνση του τυχώματος, του τελικού τμήματος του δεξιού ουρητήρα,
μέχρι το ύψος της κυσταιουρητηρικής συμβολής, η οποία αποδόθηκε κιόλας σε φλεγμονώδεις αλλοιώσεις. Στη συνέχεια, οι ουρολόγοι πραγματοποίησαν κυσταιουρητηροσκόπηση, η οποία επιβεβαίωσε τα ευρήματα και ακολούθησε αριστερή νεφρεκτομή. Στο δεύτερο μας ασθενή, Άρεν, 62 ετών καπνιστής, προσήλθε στο νοσοκομείο με μικροσκοπική και μακροσκοπική αιματουρία και κολλικό αριστερού νεφρού. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε CT πυελογραφία, όπου παρατηρήθηκε στην νεφρογραφική φάση μία ήπια εμπλουτιζόμενη ασαφών οριών μάζα περίπου 4 εκατοστών και πυκνότητας 72 Hounsfield units, η οποία όμως πριν την έγχυση σκιαγραφικού, όπως θα δούμε και από πάνω, ήταν ελαφρά υπόπυκνη συγκριτικά με το γειτονικό νεφρικό παρένχυμα και είχε πυκνότητα 43 Hounsfield units. Στην απεκριτική τώρα φάση παρατηρείται μια διαταραχή της αρχιτεκτονικής και απόφραξη με έλλειμμα πλήρωσης των άνω και μέσω καλκικών ομάδων, η οποία απεικονίστηκε καλύτερα σε μη ανασύνθεση. Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια για το συγκεκριμένο περιστατικό από τους ουρολόγους ουρητηροσκόπηση, που επιβεβαιώθηκε το έβριμα και ακολούθησε αριστερή νεφρεκτομή. 19 μήνες όμως μετά, ο ασθενής προσήλθε ξανά με αιματουρία και στην CT πυελογραφία που πραγματοποιήθηκε, όπως θα δούμε τώρα, παρατηρείται σε αρτηριακή φάση μια εμπλουτιζόμενη εξεργασία μέγιστης διαμέτρου περίπου 1,4 εκατοστά στο κεφαλικό άκρο του κολοβώματος του αριστερού ουρητήρα και στην coronal ανασύνθεση που βλέπουμε εδώ πέρα ότι επεκτείνεται ουραίως σε μήκος 4 εκατοστά. Ακολουθώντας τώρα το κολόβωμα του αριστερού ουρητήρα, παρατηρούμε μια μικρότερη εμπλουτιζόμενη οζόμορφη βλάβη, η οποία βρίσκεται στην κυσταιουρική σύμβολη και έχει μέγιστη διάμετρο 8 χιλιοστά. Τέλος, παρατηρείται μια εμπλουτιζόμενη βλάβη στην 5η ώρα στο πίστιο τμήμα, στο πίστιο τείχωμα της ουροδόχου κίστης. Οι ουρολόγοι συνεχεία πραγματοποίησαν διουρηθρική αφαίρεση του όγκου της κίστης και ολική αφαίρεση του κολοβώματος. Ασθενής νούμερο 3, θήλιο 88 ετών, υποβλήθηκε σε CT κοιλίας λόγω αιματουρίας, στην οποία αναδείχθηκε θύλωμα ουροδόχου κίστης και κυστικό μόρφωμα με επασβεστώσεις των δεξιών νεφρών. Για το λόγο αυτό, υποβλήθηκε σε CT πυελογραφία, στην οποία, όπως βλέπουμε εδώ, αναδείχθηκε το εμπλουτιζόμενο θύλωμα στην οροφή της ουροδόχου κίστεως, καθώς και το κυστικό μόρφωμα κατηγορίας Bosniak 2 στον άνω πόλο του δεξιού νεφρού με λεπτά εμπλουτιζόμενα και κατά τόπους επασβεστωμένα διαφραγμάτια. Εκτός όμως από αυτά, παρατηρήθηκε και διωγγωμένος ο πιστοκυλικός λεμφαδένας. Στην φλοιομυελική τώρα φάση, παρατηρήθηκε εμπλουτισμένη πάχυνση της δεκριάς νεφρικής πιέλου, αλλά και μία περιοχή με ανομοιογενή εμπλουτισμό στο γειτονικό νεφρικό παρένχυμα. Στην νεφρογραφική φάση φαίνεται ότι επρόκειται για ευμεγέθη εξεργασία της δεξιάς νεφρικής πιέλου, η οποία διηθεί το νεφρικό παρένχυμα και η οποία αναδεικνύεται πολύ καλύτερα σε coronal ανασύνθεση, κυρίως στην νεφρογραφική φάση. Η εξεργασία αυτή δεν αναδείχθηκε στην προηγούμενη CT κοιλίας, επειδή δεν ελήφθησαν τομές στην νεφρογραφική φάση και δεν έγιναν coronal ανασυνθέσεις που αυξάνουν την πιθανότητα ανέβρεσης μιας παρενκυματικής νεφρικής βλάβης. Και τέλος,
έχουμε τις μη coronal ανασυνθέσεις, όπου βλέπουμε το έλλειμμα πλήρωσης στην δεξιά πίελο και με τη μη σκιαγράφηση της άνω-καλκικής ομάδας του δεξιού νεφρού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς. Κύριε Παπαγιάννη, η παρουσίασή σας ήταν πολύ λεπτομερής και η περιγραφή των περιστατικών που ήταν ενδιαφέροντα όλα ήταν πραγματικά λεπτομερής. Και διδακτικά, πάνω στη γραμμή που μας η κυρία Κοσμίδου μας ανέλησε, στο πόσο με λεπτομέρεια πρέπει να αναλύει κανείς ένα προς ένα τα ευρήματα. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει, να προσθέσει, να σχολιάσει οτιδήποτε σε αυτά που έχουμε πει ως τώρα και στις διάλεξεις κυρίας Κοσμίδου και ενδεχομένως και στα περιστατικά που μας παρουσίασε ο κ. Παπαγιάννης. Από την εμπειρία, επειδή είστε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο, κυρία Κοσμίδου, ως ειδική γιατρό, αλλά και σε εσάς, κύριε Παπαγιάννη, αν έχετε δυσκολευτεί ποτέ στο να καταλήξετε στη διάγνωση, δηλαδή αν υπήρξαν περιστατικά που πραγματικά προβληματιστήκαν αν ήταν καρκίνος ουροθυλίου ή κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μια ξανθοκοκυματώδη πυελονεφρίτιδα. Αν σας προβλημάτισε, αν δυσκολευτήκατε ποτέ ή αν η διάγνωσή σας δεν ήταν επιτυχημένη στο τέλος, που και αυτό συμβαίνει. Ή πάντοτε με την ανάλυση αυτή που μας είπατε φτάνετε στο αποτέλεσμα. Να πάρω το λόγο. Ασφαλώς. Ναι. Όχι. Φυσικά και υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίες μας προβλημάτισαν. Φυσικά και υπήρχαν εξετάσεις οι οποίες πολλές φορές έθεσαν αρκετά διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα, είτε γιατί αρκετά άρτιο ώστε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη διάγνωση, είτε γιατί ο ασθενής έκανε κάποιες εξετάσεις αποκοπτόμενα, δηλαδή δεν υπήρχε μια συλλογική διαδοχή παρακολούθησης στο νοσοκομείο, είτε γιατί